Μαθήματα γραφής Μπράιλ πραγματοποιεί για ακόμη μια φορά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών στην Αλεξανδρούπολη. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΤΥΒΙ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενούμε την ειδική εκπαιδεύτρια κυρία Νάντια Γρηγορίου να μας ενημερώσει περαιτέρω για τα μαθήματα αυτά. Κυρία Γρηγορίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για ακόμη μία φορά, λοιπόν, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών ξεκινάει τα τμήματα γραφής και ανάγνωσης Braille και θέλουμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πότε ξεκινούν τα μαθήματα, πού πραγματοποιούνται και πού μπορούν να απευθυνθούν όσοι ενδιαφέρονται για να μπορέσουν να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά. Βέβαια. Το γραφείο βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς ανήκουμε στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, που τα κεντρικά της είναι στην Αθήνα. Το γραφείο, σε συνεργασία με τα γραφεία της Ξάνθης της Αλεξανδρούπολης, εδώ πέρα είναι η διεύθυνσή τους Φυλής 9, και γίνονται τρεις κύκλοι μαθημάτων, από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο. Δεν λειτουργούν δηλαδή καλοκαιρινά τμήματα. Πριν την έναρξη κάθε νέου κύκλου, βγαίνει ανακοίνωση και στα τοπικά κανάλια και εφημερίδες, αλλά στέλνουμε και ανακοινώσεις στα σχολεία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή πρωτοβάθμια. Και τα παιδιά παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μας ώστε να συμμετάσχουν. Πολύ ωραία. Πότε ξεκινούν τα μαθήματα για τον κύκλο που είναι να τρέξει αυτήν τη χρονική περίοδο? Ωραία. Ο τελευταίος κύκλος αυτής της σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσει 8 Απριλίου. Πολύ τα μαθήματα ωραία. Είναι δύο φορές την εβδομάδα και η διάρκεια είναι περίπου 2 μήνες. Τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά? Συνήθως το πρόγραμμα αυτό ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αργότερα θα το διδάξουν ενδεχομένως αν χρειαστεί σε κάποιο σχολείο με μαθητές με προβλήματα όρασης ή και τυφλούς. Επομένως, οι φοιτητές ή και οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Μπορεί όμως να το παρακολουθήσει και οποιοδήποτε, ο οποίος θέλει να μάθει την γραφή και την ανάγνωση Braille, έτσι δεν είναι? Βέβαια, έχουμε και άλλες ειδικότητες. Δηλαδή, έρχονται και δικηγόροι, δημόσιοι υπάλληλοι. Οποιοδήποτε κλάδος μπορεί να το παρακολουθήσει. Δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Τώρα, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες ή θέλουν να εγγραφούν στα τμήματα αυτά, πού μπορούν να σας βρουν? Θα μας δώσετε κάποια τηλέφωνα και φυσικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ενημερώνονται η νέα γενιά πλέον. Ναι, πέρα από τις ανακοινώσεις που στέλνουμε εμείς στα τοπικά κανάλια και εφημερίδες, έχουμε τη σελίδα στο Facebook Μαθήματα Γραφής και Ανάγνωσης Braille στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί πέρα μπορούν να στείλουν ενδιαφερόμενοι μήνυμα και να δουν πληροφορίες αναλυτικά για τις ώρες και μέρες των μαθημάτων. Και εκτός αυτού, το τηλέφωνο επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία μας στη Ξάνθη είναι το 2541062551. Πολύ ωραία. Πόσα άτομα περίπου υπάρχουν στα τμήματα αυτά, γιατί βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η γραφή Braille και η ανάγνωσή της όσον αφορά την εκμάθηση έχει γίνει πιο διαδεδομένη και πλέον βλέπουμε, όπως και στα καταστήματα εστίασης ή τα καφέ που έχουν τους καταλόγους Braille, νομίζουμε ότι έχει ανοίξει λίγο ο κύκλος της εκμάθησης της συγκεκριμένης γραφής. Και ενδιαφέρεται όλο και περισσότερος κόσμος να μπορέσει να μάθει. Ναι, αυτό ισχύει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όντως πολλοί κόσμος δείχνει μεγάλη αποδοχή και ενδιαφέρον για να μάθει τη γραφή Braille. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό εξυπηρετεί μελλοντικά όλους και όχι μόνο τα άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά πρέπει όλοι να είναι γνώστες μιας ειδικής γραφής όπως είναι η νοηματική γραφή Braille. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς στα τμήματά μας δεχόμαστε οποιονδήποτε. Δεν χρειάζεται να έχει κάποια προαπαιτούμενη γνώση ή συγκεκριμένα προσόντα. Επομένως, στα τμήματα που λειτουργούμε, επειδή γίνονται και οι τρεις κύκλοι μαθημάτων, μέχρι 40 και 50 άτομα μπορούν να μπουν ανάλογα με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν κάθε φορά. Εξαιρετικά. Κυρία Γρηγορίου, μια τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο βαθμός δυσκολίας εκμάθησης της συγκεκριμένης γραφής? Τα μαθήματα δεν είναι δύσκολα. Βέβαια, κάθε αρχή είναι και δύσκολη για αυτόν που ξεκινάει κάτι καινούριο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι στην αρχή είναι λίγο αγχωμένοι, αλλά και το χρονικό διάστημα των 2 μηνών δείχνει ότι δεν είναι κάτι που χρειάζεται τόσο πολύ διάβασμα ή προσπάθεια. Επομένως, τα παιδιά μετά τα πρώτα μαθήματα συνηθίζουν, γιατί το μάθημα είναι πρακτικό πάνω στη μηχανή. Πολύ. Και το διάβασμα δεν είναι τόσο υπερβολικό, ώστε να στεναχωριούνται για τις εξετάσεις. Πολύ ωραία. Οπότε με το πέρας των μαθημάτων αυτών πραγματοποιούνται και οι εξετάσεις για να μπορέσουν να πάρουν τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακολούθησης, έτσι? Ναι, ναι. Οι εξετάσεις πιστοποίησης γίνονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών στη Θεσσαλονίκη.
και από εκεί παίρνουν και την πιστοποίηση που είναι αναγνωρισμένη και από το δημόσιο, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε διάφορες προκηρύξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Κύριε Γρηγορίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημαντική αυτή πληροφόρηση. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.